Έλατε λίγο να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου τώρα, καθώς φιλοξενώ τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ομίλου. Θέλω να τους καλησπερίσω τον κύριο Νικήτα Μαυράκη, τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τζανί Μιχάλη. Καλησπέρα, κύριε Τζανί, καλώς ήρθατε. Είπαμε προηγουμένως να μιλάμε στον ενικό. στον ενικό, επομένως αφήνουμε έξω τον πληθυντικό από τώρα, αρχής γενομένης. Λοιπόν, έρχεται το Sail Day. Μια πολύ όμορφη διοργάνωση που θα κοσμήσει το λιμάνι του Ηρακλείου τις επόμενες ημέρες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Κλείνεται 30 χρόνια. Κάνω λάθος. 30 χρόνια στο νηστιοπλοϊκό όμιλο Ηρακλείου. Και το γιορτάζετε. Το 1989, φυσικά και το γιορτάζουμε. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται δύο φορές το χρόνο, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο. Είναι μια γιορτή η οποία καλούμε τον κόσμο κάτω, μικρούς και μεγάλους, να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Και δίνουμε, ουσιαστικά προσφέρουμε, να δοκιμάσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας. Mm-hmm. Έρχεται ο κόσμος κάτω, μπαίνει στα μικρά σκαφάκια τύπου Optimist και Laser για τους μικρούς μας φίλους. Έτσι. Και για τους μεγαλύτερους δοκιμάζουν μια βόλτα με τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης των μελών μας που βρίσκονται κάτω στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πάντα, πάντως θέλω να το πω και στους δυο σας, όποτε περνούσα από το λιμάνι και έβλεπα αυτά τα σκαφάκια με τα κατάρτια τους, τα ωραία, σε μια ήρεμη θάλασσα, πάντα ήθελα να ήμουν και εγώ μέσα σε ένα από αυτά, να δοκιμάσω και εγώ την εμπειρία και να νιώσω διαφορετικά τη θάλασσα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, Λευτέρη. Έλεγα προηγουμένως και σκεφτόμουν ότι εμείς δεν το ζήσαμε αυτό, αλλά όταν ξεκίνησε το πλοϊκό σαν ιδέα, ήταν ένα το ακατάρτι στο λιμάνι, δεν υπήρχε άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι τόσα πολλά που δεν μπορούν να παρκάρουν. Είναι μικρό εξάλλου το λιμάνι μας, δυστυχώς δεν έχουμε μαρίνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει βοηθήσει ο ιστιοπλοϊκός στην ανάπτυξη και επαγγελματικά κάποιων ανθρώπων. Γιατί πολύ απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περάσαν σαν χόμπι, όπως εσύ, καλή ώρα που λες, το βλέπω απ' έξω, μπήκανε μέσα, το είδανε σαν επάγγελμα, έχουν δικά τους σκάφη ή κάνουν τη δουλειά του εκπαιδευτή. Έρχεται κόσμος, προσεγγίζει την ιστιοπλοεία από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις πιο μεγαλύτερες. Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι για ένα διάστημα θεωρήθηκε ότι είναι αρκετά ελιτίστικο. Δεν είναι όμως. Είναι ίσα-ίσα το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ φτηνό πλέον. Και τώρα, ειδικά με τα παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν από ηλικίες 6 χρονών, mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται και έχουμε αθλητές που ήταν παλιά και αγωνιζόταν, τώρα είναι προπονητές, μετά γίνονται στο συμβούλιο και όλο αυτό το πράγμα έχει μια συνέχεια η οποία mm-hmm. μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχει δυναμική. Νικήτα, πρέπει να έχει κάποιος κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες για να ασχοληθεί με την ιστιοπλοεία? Όχι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες. Και πολλές φορές οι προπονητές, τουλάχιστον για τις μεγάλες ηλικίες, λένε ότι δεν χρειάζεται να έχεις και τη φυσική κατάσταση. Διότι αν μπορείς να πλέψεις ένα σκάφος κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και να το οδηγήσεις πάνω στον κυρό όπως πρέπει, δεν χρειάζεται να βάλεις καθόλου και δύναμη. Οπότε έχει μόνο μία γνώση που την δίνουμε μέσα από τη σχολή, που την παίρνεις και αρχίζεις και την αναπτύσσεις μόνος σου σιγά-σιγά. Γιατί έχεις να κάνεις με τη φύση. Έχεις να κοντρολάρεις τη φύση, τους ανέμους, τη θάλασσα, τα κύματα, τα ρεύματα. Όλο αυτό το κομμάτι είναι που αρχίζεις και το νιώθεις κάθε μέρα πάνω στο σκάφος. Και αν όχι, αν δεν είσαι επαγγελματίας, το νιώθεις κάθε μέρα. Αν δεν είσαι επαγγελματίας, το κάνεις πιο ερασιτεχνικά. Οπότε μπαίνεις τέλος πάντων στο σκάφος σου. Αλλά όσο ασχολείσαι με τη θάλασσα, μαθαίνεις. Και πάντα βέβαια τη θάλασσα, πολύ βασικός κανόνας, τον σεβόμαστε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και θέλω να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εκτός ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ για να κάνουμε γνωστό στον κόσμο το άθλημα της ιστιοπλοείας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον μεγάλο διαγωνισμό που μας δίνετε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Γιατί με αφορμή και το Sail Day, δίνεται μέσα από την εκπομπή και θέλω να το πω στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό μέσα από το Facebook και το group Κρήτη σήμερα. Βλέπετε τη σχετική κάρτα. Θέλουμε να κάνετε like και share στο Facebook τη συγκεκριμένη δημοσίευση και να κερδίσετε μία δωρεάν σχολή ανοιχτής θαλάσσης αξίας 390 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ ως όμιλο για αυτή την προσφορά, για αυτό το δώρο για ένα από τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 18 Παρασκευή. 18 την Παρασκευή, ναι. Κλείσαμε εκεί, ναι. Όχι και μετά. Όχι, 18. Όχι, ναι. Τα μαθήματα ξεκινάνε το Σάββατο. Εκεί θέλω να καταλήξω, στα μαθήματα. Και θέλω να μου πεις, Μιχάλη, για τα μαθήματα τα οποία θα ξεκινήσουν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς,
ή τα παιδιά, πάνω όσοι αυτό, ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία στο Ηράκλειο. Εγώ θα κάνω ένα, σε αυτό που έλεγε ο Νικητάς προηγουμένως, όλες αυτές οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει κάποιος για να μπορέσει να πλεύσει. Φανταστείτε ότι ένα παιδί που μπαίνει μέσα στο νερό, όλο αυτό το πράγμα το κάνει μόνο του. Άρα αυτό δημιουργεί ένα χαρακτήρα στο παιδί τέτοιο που του δίνει δυνατότητα και στη ζωή του αργότερα να είναι πολύ δυνατό. Γιατί ξέρει ότι θα μπει σε ένα δύσκολο καιρό, ξέρει ότι θα πρέπει να πάει μόνο του χωρίς τη μαμά του και δεν είναι απαραίτητο γιατί έτσι αλλιώς μπαίνει σε ένα σκάφος με σωσίβιο, είναι ο προπονητής πάντα μαζί του με φωσκωτό. Αυτό υπάρχει ασφάλεια. Πάντα. Οι γονείς θα πρέπει αυτό να το σιγουρέψουν και νομίζω μιλώντας με εσάς, είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία τους λέτε, στα οποία αναφέρεστε. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχουμε κάνει το παραπάνω και έχουμε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά στα αρχάρια παιδιά, έχουμε το λιμάνι του Ηρακλείου, που καταλαβαίνετε πόσο μαγικό είναι να πλέει σε ένα λιμάνι τόσο ιστορικό, να μεταλαμπαδεύει όλο αυτό το πράγμα που πήραμε από τους προγόνους μας και μιλάω για τους Μινεοίδες που ταξιδέψαν παντού στον κόσμο και αυτό το πράγμα να το μεταφέρουμε στα παιδιά, ώστε αυτά τα παιδιά αύριο να είναι οι καινούργιοι καπετάνοι. Η σχολή λοιπόν, όσον αφορά τα μαθήματα των παιδιών, έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν διάφορα τμήματα, βασική εκπαίδευση, αγωνιστική, προαγωνιστική. Είναι δύο κατηγορίες, Optimist και Laser, τα μικρά σκαφάκια. Πάντα γίνονται με παρουσία προπονητή και φωσκωτού σκάφου, το οποίο συνοδεύει. Γίνεται σε ένα παρελθόντικο στυλ, γιατί όλα τα παιδιά συμμετέχουν και είναι μέσα στο φωσκωτό. Είναι καλό να το δει κάποιο γονιό πριν το φέρει το παιδί και μπορεί, αν θέλει, να το φέρει να δοκιμάσει. Τώρα, όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Μαθαίνουν μετεωρολογία, γεροβολία, πλεύση. Τα πάντα, έτσι, τα γύρω πάντα, από την θάλασσα. Νικήτα, πες μου κάτι. Τελικά, τι είναι αυτό που μένει και στα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους με την ενασχόλησή τους με την ιστιοπλοεία. Ποιος είναι ο σφιγμός που λαμβάνεις από όσους τελικά αποφασίζουν να κατέβουν στο λιμάνι του Ηρακλείου και να κάνουν τα σχετικά μαθήματα, να ξεκινήσουν δηλαδή. Τι σου λένε, ποια είναι η πρώτη γεύση που έχουν? Αυτό που ουσιαστικά παίρνει ο κόσμος και από αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα από όποιους ασχοληθεί με το άθλημα, είναι η αγάπη με τη θάλασσα. Δηλαδή ότι αρχίζεις και αγαπάς περισσότερο τη θάλασσα. Γίνεις ένα κομμάτι της, γίνεις ένα κομμάτι με τη φύση. Αρχίζεις και αποκτάς την ηρεμία αυτού του μαγικού τόπου, το οποίο είμαστε στην καθημερινότητά μας και στις δουλειές μας κάθε μέρα. Μέσα από την ιστιοπλοεία φεύγουμε ακριβώς έστω και ένα ναυτικό μίλι, δηλαδή σχεδόν 1000 κάτι μέτρα έξω από το Ηράκλειο και αρχίζουμε και νιώθουμε αυτή την ηρεμία. Οπότε, αν θέλουμε να πούμε ότι κάτι γεύεται κάποιος άνθρωπος μέσα από αυτό το άθλημα, είναι αυτή η γαλήνη και η ηρεμία που μπορεί να. Μπράβο, η ηρεμία και η γαλήνη. Γιατί καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, νομίζω θα συμφωνήσετε. Αλλά είναι, τα αθλήματα έχουν ένταση, έχουν τρέξιμο. Έχουν ένταση, αλλά νομίζω ότι επικουρικά θα μπορούσε και η ιστιοπλοεία να ταιριάξει στο πρόγραμμα, νομίζω, των παιδιών, έτσι σαν ενασχόληση, σαν άθλημα. Φυσικά. Ουσιαστικά ο ναυταθλητισμός, γιατί μιλάμε για ναυταθλητισμό, όπως υπάρχουν και άλλα αθλήματα, κουπηλασία, τα windsurfing, τα kitesurf και το καθεξής, είναι αθλήματα τα οποία υπάρχουν στο Ηράκλειο. Δυστυχώς εμείς οι Ηρακλειώτες, δεν θα έλεγα ότι χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας νησιώτες. Έχουμε γυρίσει την πλάτη εντελώς. Όπως είχε πει και κάποτε κάποιος στη θάλασσα. Μας χαρακτηρίζουν Βουνίσιους, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να δούμε, να νιώσουμε το χαρακτήρα μας. Ότι είμαστε νησιώτες. Ζούμε στην Κρήτη. Θα έπρεπε να έχουμε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Είτε αυτό είναι μέσω από διάφορα χόμπι, όπως μπορεί να είναι το ψάρεμα, το ψαροντουφικό, το οτιδήποτε, μέχρι την ιστιοπλοεία, να πάρω ένα σκάφος, να βγω έξω. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουμε και πρέπει να δώσουμε ακόμα και στα παιδιά μας αυτή την δίωδο. Να το δουν, να το διαλέξουν, να το καταλάβουν. Θέλω να ξαναδώσουμε την κάρτα του διαγωνισμού για μία ακόμα φορά για να την δουν, να την αποτυπώσουν όλοι οι τηλεθεατές, όλοι εσείς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή από το σπίτι σας. Δηλώστε συμμετοχή, κάντε like και share στη συγκεκριμένη δημοσίευση. Δωρεάν λοιπόν μία σχολή ανοιχτής θαλάσσης αξίας 390 ευρώ. Ένας θα είναι ο τυχερός την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Μία προσφορά από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου και θέλω να πάμε και στο κομμάτι των ΑΜΕΑ. Άτομα με αναπηρία, βεβαίως, δεν αποκλείονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από το συγκεκριμένο άθλημα. Θέλω την τοποθέτηση και από τους δύο. Είναι μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε τον κλάδο αυτό για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, να μπορέσουμε να τους βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Φανταστείτε τώρα πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό το θέμα, έτσι, και πώς πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να γίνει σωστά.
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει σε συνεργασία με την Ελληνική Εστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μας κάνει μια χορηγία 2 σκαφών τύπου Χάνσα. Είναι ειδικά σκάφη, συν ένα μικρό γερανάκι. Τα ειδικά αυτά σκάφη είναι για 2 άτομα, μπορεί να μπουν και 2 άτομα μέσα. Το κατεβαίνει με το καροτσάκι στην προβλήτα ο ΑΜΕΑ, τον σηκώνουμε το γερανάκι, σηκώνεται από την θέση του το καροτσάκι του και τοποθετείται. Έχετε προβλέψει τα πάντα, έτσι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Να διευκολυνθεί το άτομο με ένα και να διευκολυνθεί και με πλήρη ασφάλεια. Επίσης, αυτό το σκαφάκι μπορεί να καθίσει δίπλα και ο προπονητής. Άρα, στα πρώτα του βήματα, τα παρθενικά του βήματα ενός ανθρώπου, ο οποίος μπαίνει με στη θάλασσα, γίνεται πλάι-πλάι με τον προπονητή. Και μπράβο σας, πολύ, πολύ σημαντικό. Σε δεύτερη φάση, μόλις έχουμε την εξέλιξη και την ανάπτυξη αυτών των αθλητών, μπαίνουν πλέον 2 και η ουσία είναι να έχεις πάντα 2 για να υπάρχει και το θέμα του συναγωνισμού, να βλέπει ο ένας απέναντι στον άλλο ότι πάει καλύτερα και να γίνεται η προπόνηση ουσιαστικά. Υπήρχαν φαντάζομαι άτομα με αναπηρία που το προηγούμενο διάστημα έσπευσαν σε εσάς να ζητήσουν πληροφορίες, έτσι. Ναι, βέβαια. Ήταν και ο λόγος που σας οδήγησε να δημιουργήσετε. Όχι, ήταν περισσότερο η ένσταση που είχαμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού. Δηλαδή, αυτό η προσβασιμότητα, η πολύ διαφημισμένη, που πρόσφατα είμαστε στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου και προς τιμήν τους όλοι οι συμμετέχοντες εκεί στήριξαν το εγχείρημα και είπαν ότι είμαστε κι εμείς μαζί σας και οτιδήποτε χρειαστείτε θα το κάνουμε μαζί. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην κλείνουμε την πλάτη, να μην αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι τους, αλλά να τους δίνουμε δυνατότητα να βγαίνουν έξω. Γιατί, να συμπληρώσω κάτι, για μένα σημασία έχει ότι η ιστοπλοεία. Σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Δηλαδή, στην ιστοπλοεία περνάς καλά μια φράση σε όλο το ταξίδι. Έτσι. Να δέσει, να κουμπώσει τέλεια και με τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά και με την προσπάθειά σας που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να ξαναπούμε λίγο για την Κυριακή. Ναι, φυσικά. Κυριακή καλούμε όλο τους Ηρακλειώτες να κατέβουν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα βρισκόμαστε δίπλα από το καφέ Μαρίνα. Είναι το κοντέινερ του ομίλου, το οποίο είναι η θέση μας εκεί πέρα και είναι αυταθλητική περιοχή που έχει οριοθετηθεί. Θα έχουμε στήσει μια γραμματεία όπου μπορεί να έρθει το κόσμος να κάνει μια εγγραφή, να παίρνει ένα εισιτήριο για τη βόλτα του και τη συγκεκριμένη ώρα που θα μπορέσει να μπει. Και στη συνέχεια, την ώρα που θα του λέμε να έρθει μπροστά πάλι στη γραμματεία, θα τον περιμένει κάποιο άτομο, κάποιο εθελοντή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου για να τον πάει και να τον πάρει μαζί του. Τι ώρα είπαμε, να το υπενθυμίσουμε, 11 με 5. 11 με 5 και 1 με 4 είναι τα παιδιά. Και 1 με 4 τα παιδιά. Επειδή έχει και καφέ εκεί πέρα και τα λοιπά, παρακαλούμε όλου που θα έρθουν να έχουν στο μυαλό του ότι θα έρθουν λίγο πιο νωρί, θα υπάρχει μια αναμονή. Εμεί κάνουμε τα δύνατα δυνατά, τα σκάφη είναι πάρα πολλά. Είναι δεδομένο. Εάν παιδιά κάνει και καλό καιρό την Κυριακή, νομίζω θα σφίζει από ζωή το συγκεκριμένο σημείο και η διοργάνωση που λαχταρείτε και εσείς να πάει ψηλά, έτσι, να υποστηριχθεί από πολύ κόσμο. Η διοργάνωση αυτή φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια που την κάνουμε αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Τα άτομα είναι όλο και περισσότερα. Για φέτος έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση με πάρα πολλά σκάφη. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και για όσους εξυπηρετήσαμε τις υπόλοιπες φορές, γιατί πραγματικά είναι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, τα ταξίδια είναι περιορισμένα, έτσι. Άρα μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένο κόσμο μέσα. Φτιάξτε, όλο Ελπίζουμε όλο και να περισσότερο το ιστιοπλοεία για όλους παίρνει σάρκα και ωστά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, θεωρούταν μέχρι κάποια στιγμή ελιτίστικο. Εγώ απλά να πω ότι και αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι τόσα πολλά τα σκάφη που μπορεί οποιοδήποτε να πάρει ένα καπετάνιο, να πάρει ένα σκάφο για να κάνει διακοπές. Και τα σκάφη θα βρεθούν. Να είστε καλά, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά που ήσασταν εδώ και που μας δώσατε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε αυτό τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό.